Έρντογκα, από πού ως πού θα κάνεις εσύ το διαιτητή μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Ξεχάσαμε τα λυπητέρα τραγούδια για την Ιερουσαλήμ που σου πήραν. Μόνο σου το απέδωσες. Βλέπουμε και τον Ενές Καντέρ Φρίντομ που Άλλη μια φορά ρίχνει πύρα κατά του ρετσέπτα γη Περντογκάν, λέγοντας ότι χαμάς βρίσκει καταφύγιο και χρηματική υποστήριξη στην Τουρκία. Επεκτατικός προς όλους τους ορίζοντες ο Ερντογκάν. Φλιβόμεθα όλοι για τους αμάχους εκατέρωθεν ο πρέσβης του Ισραήλ στην Τουρκία, η Ρίτ Λίλιαν, τόνισε είναι πολύ νωρί για μεσολάβηση και δεν θα πρέπει να έχει χαμά. Καμιά θέση, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά πουθενά στον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι είναι οι τραυματίες, πόσοι πολίτες έχουν απαχθεί και ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα έδωσε φρικτές εικόνες. Εν τω μεταξύ ο Αχιλέας Πεκλάρης Έλληνας τέος συνάδελφος μεταδίδει από τη Χάιφα. Όταν βλέπαμε στην τρίτη σεζόν τη Φαϊντά <Κι> να μπαίνουν οι τζιχαντιστέ του Ντά στο Ισραήλ και να μπαίνουν σε σπίτια να πιάνουν ομήρου, όλοι σκεφτόμασταν ότι το σενάριο είναι πολύ τραβημένο. Τελικά, όσα έχουν γίνει από χθε είναι δέκα φορέ χειρότερα. Και ό,τι ακολουθήσει θα είναι ακόμα χειρότερο. Θα τραβήξει αρκετό καιρό. Έχει νύπια να αναθρέψει με τη σύζυγό του και παραμένουν εσόκλειστοι πια στην κατοικία τους. Στο Twitter είδα ένα ατά υποφερτά βίντεο να είναι η οικογένεια όμοιρη των Παλαιστινίων να έχει σκοτωθεί μια η κόρη από πύραυλο να ερωτούν τα παιδάκια γιατί είναι με στα αίματα ο πατέρας. Λοιπόν, το Πολιτικό Στρατιωτικό Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε να εισάγει τη ρήτρα 40 αλεφ, να κηρύξει πόλεμο. Η κήρυξη αυτή συνεπάγεται μια σειρά ενεργοποίησης νομοθετικών διοικητικών μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων υλικών και ανθρώπινων και λέγεται πως πάσχει από πυρομαχικά το Ισραήλ. Γιατί εστάλησαν στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ αυτά τα αίτητα παρουσιαζόμενα Ισραηλινά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα Iron Dome προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, θύματα σε πόλεις του Ισραήλ. Γιατί αυτό δεν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Έναν που τον νόμισαν για τρομοκράτη έριξαν και εις αυτόν Ισραηλίτη. Κοιτάξτε και αυτή την εικόνα. Ρίχνουν και σε τουρίστες Ισραηλινούς στην Αίγυπτο. Η βία της Χαμάς έχει εκτραχυνθεί. Ένας Παλαιστίνιος αναλυτής, Αμίρ Μακχούλ, τονίζει ότι και ακόμη να λάβει άμεσα τέλος ο αντίκτυπος της θα είναι μακροπρόθεσμο στρατηγικού χαρακτήρα. Το ντροπιαστικότερο κεφάλαιο στο βιβλίο της τρομερής φοβερής Μοσάντ. Τονίζει ο Ρατζίπ Σοϊλού, επικεφαλής τουρκικού γραφείου και πάλι για το Μιντλιαστάι, ανεβάζει στο Twitter τον χάρτη της επίθεσης Χαμάς. Δείτε, με το πράσινο χρώμα, η Χαμάς και όποιοι την υποστηρίζουν έχουν καταλάβει τα εδάφια αυτά. Και λέγεται θριαλίδα για όλα αυτά. Ήταν η καλυτέρευση των σχέσεων Ισραήλ με χώρες που παραδοσιακά ήταν εχθροί. Όπως Σαούντα Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, Λίβανο, Σουνίτη και Τουρκία του Ερντογάν. Θυμίζω με το Λίβανο συμπεφώνησα για τα κοιτάσματα ανεξαρτήτως άλλων διενέξων όπως προτείνει ο Χακάν Φιντάν και για την Κύπρο. Να θυμίσω εδώ, το Μέμριτο συμβουλεύομαι τακτικά. Ο Γιγκάλ Καρμόν είχε προειδοποιήσει για πόλεμο τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με Χαμάς και ότι θα είναι αιματηρότατος. Αναφερόταν στι προκλήσει τη Χέσμολαχ στα βόρεια σύνορα Ισραήλ, υιοθέτηση μεθόδων μάχη στη Γάζα από Ισλαμιστικέ τρομοκρατιέ οργανώσει στη Δυτική Όχθη και εκτόξευση ρουκετών και σκαφή σειράγκων δίκηση και ελέγχου συγκρούσει στο αλλάξα και αυξανόμενε απειλέ συνολικού περιφερειακού πολέμου. Τι Μοσάντ, πώ αποκοιμήθηκε. Όλα αυτά δημοσιεύτηκαν 31 Αυγούστου 2023. Το Ισραήλ έχει 600 νεκρού ω τώρα. Έχουν εκτοξευθεί 2.500 ρουκέτε από Χαμά. Τα τελευταία επιβεβαιώνονται από CBN News όλμους η Χαμάς και στα βόρεια του Ισραήλ επιμένει. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εγγράψου κοινοποιήσε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.